για την Άουσα, για την περιφέρεια. Δεν την ενδιαφέρει. Την ενδιαφέρει η Άουσα, την ενδιαφέρει η Μαλία, την ενδιαφέρει όλη η κεντρική Μακεδονία. Βεβαίως, πάρα πολλά ενδιαφέρει όλους τους πολίτες της περιφέρειας και της Μακεδονίας και του λαού για την περιφέρεια να έχουν την υγειονομική περίπτωση τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην Πετροπάνια. Όμως δεν αφήνουν και τα κέντρα υγείας. Η περιφέρεια γνωρίζετε το έργο που έχει κάνει με την Νέα Πέρικα που τελειώνει σε λίγο στο νοσοκομείο της Φέρειας. Βεβαίως και τα προβλήματα σήμερα δεν είναι τωρινά για το νοσοκομείο της Νάουσας. Έχουν ρίζες από παλιά. Γι' αυτό είπα δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση. Είναι πολύ εύκολο. Και ιδίως σήμερα δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό αυτούς και ορίζουν διαδείγμα. Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε σίγουρα κοντά στα αιτήματα των εργαζομένων και όχι μόνο, αλλά θέλω να πάω και λίγο στο αξιωτικό νοσοκομείο μας, γιατί όχι μόνο τώρα τελευταία, αλλά πολλούς μήνες μέχρι και δύο χρόνια ακούστηκαν πάρα πολλά. Ο αξιωτικός για το νοσοκομείο Νάουσας δεν εντάχθηκε από την Τρίτη, είπε, και βασικά από το Υπουργείο Υγείας στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ κατά προτεραιότητα. Αν αυτό μπορεί να αλλάξει και να μας πει η Τρίτη, είπε, να μας το διαβεβαιώσει και ο Υπουργός ότι μπορεί να το πάρει σε προτεραιότητα αύριο κιόλας με τον Δήμαρχο και τους βουλευτές, θα είμαστε κάτω στον Υπουργό και αμέσως θα το πράξουμε. Από εκεί και πέρα θα πάω πάλι στον αξιωτικό. Γιατί ακούστηκα ότι οι περιφέρειες έχουν πόρους, έλα που δεν έχουν και όχι μόνο δεν έχουν, αλλά τα τελευταία χρόνια, και δεν μιλάω από τη σημερινή κυβέρνηση μόνο, μειώθηκαν οι πόροι στις περιφέρειες στο 70%, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε σήμερα δυστυχώς τους επαρχιακούς δρόμους να τους συντηρούμε. Γνωρίζουμε εμείς που είμαστε μέσα στην περιφέρεια, αλλά τόσο και η ΟΤΑ και η Δήμη, το πώς κάνουμε την όποια μερική συντήρηση. Γι' αυτό να σταματήσουν κάποιοι να αρματίζουν και να λένε πολλά για την περιφέρεια. Εμείς είμαστε εδώ και όχι μόνο σήμερα, γιατί προσωπώ την περιφέρεια, τόσο τον περιφερειάρχη μας, τον Απόστολο, όσο και την περιφερειακή ενότητα Ευαγγείας, σε ό,τι χρειαστεί και όπου μπορεί η περιφέρεια να κάνει, όχι μόνο για την Άουσα, αν θέλετε, όμως ο τύπος ίσως να γράψει πολλά, περισσότερο για την Άουσα να το κάνουμε. Γιατί ξέρουμε αυτό το νοσοκομείο της Άουσας, το τι έχει κάνει για τους πολίτες της.